Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε για ένα ακόμη απόγευμα Δευτέρας κοντά σας στην εκπομπή πρώτος σκόρερ τον Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα κιόλας. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τον μήνα Οκτώβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά παρέα για να σχολιάσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Πάντα υπάρχουν αρκετά θέματα για κουβέντα, για συζήτηση. Πάντα θα κάνουμε τη δικιά μας ανασκόπηση του τι έγινε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα μιλήσουμε και για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έρχονται αυτή την εβδομάδα. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε λοιπόν και δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα και δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Προερχόμαστε από μια εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων, καθώς είχαμε και την δεύτερη αγωνιστική του Champions, του Europa League και την πρεμιέρα του Conference League. Μπήκε και στη μάχη και ο Παναθηναϊκός. Όσο να είναι, όσο γίνεται, έχουμε βγάλει τα πρώτα μας συμπεράσματα από αυτό το νέο φορμά, τη νέα εικόνα που έχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη φετινή σεζόν. Έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και κάποια δεδομένα. Μάλιστα, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται και η βαθμολογία, αν και ακόμη έχουμε αρκετά παιχνίδια μέχρι το τέλος Γενάρη που θα διεξαχθούν και οι τελευταίες αγωνιστικές της πρώτης αυτής φάσης. Ξεκίνησε και η δράση στο μπάσκετ. Θα πάμε να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά, θα πάμε να τα πούμε έτσι παρέα. Θα είμαστε για την επόμενη ώρα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο της Νέας Σμύρνης. Θα ξεκινήσουμε με την Super League, μετά του ελληνικού πρωταθλήματος, με την 7η αγωνιστική της Super League, όπου φυσικά δέσποζε τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Σε μια αγωνιστική όπου είχαμε στραβοπάτημα της ΑΕΚ επίσης, καθώς ιτήθηκε στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να περνά δύσκολα από την Λιβαδιά και την έδρα του Λεβαδιακού και είχαμε τον Άρη να διατηρείται στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας σε τροχιά πρωταθλητισμού, αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς σεζόν, νικώντας και την Λαμία στην έδρα του με 2-0. Πάμε πρώτα λίγο έτσι στο ντέρμπι, που δεν είχε τελικά τέρματα. Είχαμε μια λευκή ισοπαλία στο Ολυμπιακό στάδιο, σε ένα σχεδόν γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο, με αρκετό κόσμο του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Άλλωστε, ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι πάντα μια πολύ ξεχωριστή περίσταση. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα σεζόν και δεν προερχόταν και από τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να πάμε αρχικά λίγο να δούμε πώς παρατάθηκαν οι δύο αυτές ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ντραγκόφσκι, τον βασικό τερματοφύλακα, που δεν κατάφερε να είναι στην αποστολή σε αυτό το παιχνίδι και ο άλλος τοποθέτησε το δεύτερο τερματοφύλακα, τον Λοντίγκιν, κάτω από τα δοκάρια. Ήταν μια απουσία που τελικά δεν στήχησε στον Παναθηναϊκό, γιατί και ο Λοντίγκιν ήταν σταθερός όποτε χρειάστηκε, αλλά και δεν τον πίεσε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός, δεν δημιούργησε τόσο πολλές τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός μπροστά από την εστία του Παναθηναϊκού, ή τουλάχιστον τόσο επικίνδυνες καταστάσεις για τελικές προσπάθειες δημιούργησε ο Ολυμπιακός, για να υποχρεωθεί ο Λοντίγκιν σε δύσκολες επεμβάσεις και να φανεί ενδεχομένως και η απουσία του Ντραγκόφσκι. Παναθηναϊκός, ο Αλόνσο προτίμησε τον Μπάλντοκ στα δεξιά της άμυνας και τον Μλαντένοβιτς στα αριστερά, με δίδυμο Γετβάη και Ίνγκασον, και αυτό ενδιαφέρον, με τον Ίνγκασον να παίζει αριστερό στόπερ, στα χαφ τον Τσέριν και τον Αράο, μπροστά του τον Τάσο Μπακασέτα, δεξιά τον Τετέ, αριστερά τον Τζούρισιτς και στην κορυφή τον άτυχο του ντέρμπι τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε, έφυγε και γύρω στο 42-43 από τον αγωνιστικό χώρο και χάνει και τα μάτς της Εθνικής Ελλάδος με Αγγλία και Ιρλανδία. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ πήγε με συνταγή Μπράγκα, δηλαδή πάνω κάτω με την ίδια δεκάδα με την οποία παρέτρεξε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με την Μπράγκα, όπου ο Ολυμπιακός εκεί πραγματοποίησε και την κορυφαία φετινή του εμφάνιση μέχρι στιγμής και νίκησε με 3-0 τους Πορτογάλους. Είχε τον Τζολάκη από δοκάρια, Κάρμο και Ρέτσο κέντρο της άμυνας, τον Κωστίνια δεξιά στην άμυνα, τον Ορτέγκα αριστερά. Εμπιστεύτηκε ξανά τον πιτσιρικά του Μουζακίτη, που είναι από τις αποκαλύψεις του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής. Τον τοποθέτησε δίπλα στον Νέσε. Μπροστά του τον Ολιβέιρα, δεξί εξτρέμο Ροντινέι, όπως συνηθίζει να παίζει στα τελευταία παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Αριστερό εξτρέμο Μαρτίνς και στην κορυφή ο Ελκαμπή.
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή του Ολιβέιρα δεν βγήκε στον Μεντιλίμπαρ, γιατί παρουσιάστηκε αρκετά ανοθρός ο Πορτογάλος. Φαίνεται ότι δεν είναι 100% έτοιμος από τις μεταγραφές που ήρθαν προς το τέλος της περίοδου για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάστηκε αργός, δεν βοήθησε γενικότερα την ανάπτυξη και το επιθετικό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Και ήταν κάτι που το κατάλαβε και νωρίς ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν και η πρώτη του αλλαγή. Έβγαλε τον Ολιβέιρα και έβαλε τον Κοστούλα, άλλον έναν από τους πιτσιρικάδες από την ομάδα K19 που πήρε πέρσι το Champions League νέων, που βοήθησε πάρα πολύ ο Κοστούλας από τα πρώτα του λεπτά, από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα. Φάνηκε ότι είχε να δώσει πολλά παραπάνω από τον Ολιβέιρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε πως μπήκε πιο δυνατά σε αυτή την αναμέτρηση και ήταν κάτι, είχε πολύ καλό ρυθμό καταρχάς η αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και ήταν και αυτός που δημιούργησε και τις περισσότερες προσπάθειες μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν και λογικό, γιατί για τον Παναθηναϊκό ήταν περισσότερο τελικό σε αυτό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες βέβαια θέλαν την νίκη και το έδειξαν με την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός προερχόταν από άσχημα αποτελέσματα με τελευταίο την ισοπαλία στην πρεμιέρα του Conference League με την Μπόρατ. Και μην ξεχνάμε ότι και ο προπονητής του έπαιζε πραγματικά τη θέση του σε αυτό το match. Αν έχανε ο Παναθηναϊκός χθες, ήδη ενδεχομένως να τα παρελθόν ο Αλόνσο, θα μιλήσουμε συνέχεια και για το τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός πάντως είχε και ίσως και την πιο μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου τσίμπησε την μπάλα ο Καμπή μετά το λάθος του Λοντίκιν, αλλά από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, απομάκρυνε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι η όλη του παρουσία επιθετικά στο παιχνίδι μπορούμε να πούμε πως σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε στην ίδια ένταση, δεν δημιούργησε τις ίδιες επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού. Και μπορούμε επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρέθηκε πιο κοντά στον γκολ στο δεύτερο μέρος. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε και στο τέλος του ημιχρόνου μια μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Σπόραρ, που ήταν αυτός που μπήκε στη θέση του Ιωαννίδη. Έχει ακούσει πάρα πολλά ο Σπόραρ, ο οποίος ξεκίνησε και βασικός στο ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Έχει ακούσει πολλά αυτή τη διετία που είναι στον Παναθηναϊκό, από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε, δεν υπήρχε ο Γερεμέγερ στην αποστολή. Δεν υπήρχε άλλο φόρ για να παίξει το ρόλο του Ιωαννίδη. Αναγκαστικά θα έμπαινε ο Σπόραρ και αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον επιθετικό θα έπρεπε να χορευτεί στο υπόλοιπο του ντέρμπι. Δεν ήταν η βραδιά του Σπόραρ, ούτε τώρα δεν βγήκε αυτή η αναγκαστική αλλαγή στο τριφύλι. Έχασε και την ευκαιρία εκεί ο Σπόραρ και γενικότερα δεν τον ένιωσε και όπως ένιωθε τον Ιωαννίδη η άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός που στο δεύτερο ημίχρονο πήρε μέτρο στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπαμε, δημιούργησε και αυτός τις δικές του επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά ούτε ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, αν και ανακάτεψε πολλές φορές την τράπουλα ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι. Πέρασε κάποια στιγμή τον Κοστούλα δεξί εξτρέμ για να τοποθετήσει τον Γκαρσία δίπλα στον Νέσε στα χαφ. Ο Κοστούλα στη συνέχεια πήγε και πάλι πίσω από την Ελκαμπή όταν μπήκε ο Μασούρας. Δοκιμάστηκε και ο Βέλντε που για ένα ακόμη παιχνίδι δεν έδωσε πράγματα στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη σεζόν, αλλά δεν είναι ανάλογη συνέχεια. Δοκίμασαν διάφορα γενικά οι προπονητές. Προσπάθησαν και ο Αλόνσο έριξε στο παιχνίδι τον Ουναχή, τον Πελίστρη. Προσπάθησαν να πάρουν το παιχνίδι. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό ήταν τελικός. Ο Ολυμπιακός ήθελε φυσικά την νίκη για να είναι στην κορυφή. Καμία ομάδα όμως δεν κατάφερε να χαμογελάσει και έτσι το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν δεν είχε νικητή. Τώρα όσον αφορά
το μετά του ντέρμπι. Αρχικά για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι φυσικά και παραμένει το θέμα Diego Alonso. Φυσικά και ο προπονητής συνεχίζει να είναι υπατμόν. Δεν είχαμε κάποια μεγάλη εξέλιξη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και σύμφωνα μάλιστα και με κάποια τελευταία ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σκέφτονται να δώσουν λίγο ακόμα πίστοση χρόνου στον Αλόνσο, να περιμένουν να δουν και μετά τη διακοπή τώρα για τις εθνικές ομάδες τι ακριβώς πρόσωπο θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός. Επομένως, ίσως και ο Ουρουγανός τεχνικός να έχει μία δεύτερη ευκαιρία και να δουλέψει μέσα στην διακοπή αυτή για να παρουσιάσει ένα καλύτερο Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα. Παναθηναϊκός δεν τελειώνουν τα δύσκολα παιχνίδια, φυσικά, γιατί έχει να παίξει με τον Όφη στην Κρήτη, έχει να παίξει με τον Άρη, τον πολύ καλό φέτος Άρη, μέσα στο ΟΑΚΑ. Ενδιάμεσα έχει παιχνίδι πολύ μεγάλο με την Τσέλσι στο Ολυμπιακό Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Καταλαβαίνετε ότι συνεχώς, αν ο Αλόνσο συνεχίσει τελικά, θα είναι υποπίεση και συνεχώς θα πρέπει να αποδείξει πράγματα σε δύσκολα μάλιστα μάτς. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό κυρίως είναι ότι δεν δείχνει να έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, κάποιο επιθετικό πλάνο, κάποιο πλάνο συγκεκριμένο ανάπτυξης. Νομίζω είχαμε πει και από εδώ ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν αξιοποιείται ο Ιωαννίδης, που είναι ο καλύτερος Έλληνας επιθετικός αυτή τη στιγμή και πολύ φορμαρισμένος. Δεν έχει... Είχα διαβάσει ένα στατιστικό στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον πριν από το μάτς με την Μπόρατς, δεν είχε με μια οργανωμένη επίθεση βγάλει σε θέση βολής τον Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός, και ήταν κάτι φοβερό αυτό. Αλλά είναι και αυτό μέσα σε όλα αυτά που προσάπτουν στον Αλόνσο και για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν κανονικό προπονητή. Εάν τελικά μείνει ο Αλόνσο, δεν θα είναι λόγω του ότι η διοίκηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν και του παρέχει απόλυτη στήριξη. Περισσότερο θα μείνει για το λόγο ότι ο Παναθηναϊκός ακόμη σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν είναι έτοιμος ή δεν έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία να προσελκύσει έναν top προπονητή, και δεν είναι και εύκολο εδώ που τα λέμε να γίνει αυτό Οκτώβρη μήνα, ενώ έχει ξεκινήσει η σεζόν. Δεν θα έχει γίνει λοιπόν η απαραίτητη προεργασία και δεν θα είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός, οι άνθρωποι του, να προσελκύσουν έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, γιατί αυτό χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ένα βαρύ όνομα, ας το πούμε. Έχει ακουστεί η περίπτωση του Πογιέτ, του πρώην προποντή της Εθνικής Ελλάδος. Σύμφωνα με τα όσα λέγονται, ο μεγαλομέτοχος Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν έχει πιστεί πως ο Πογιέτ είναι η ενδεδειγμένη λύση και ότι θα είναι ένα upgrade, να το πούμε έτσι, σε σχέση με τον Αλόνσο. Εκτός και αν γίνει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη και βρεθεί κάποια λύση με κάποιο μεγάλο όνομα που αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι ελεύθερο, μεγάλο όνομα προπονητή, όπως είχε γίνει πέρσι με τον Τερίμ, που ήταν βέβαια και μια απόφαση σοκ με τη φυγή του Γιωβάνοβιτς και με την έλευση του Τερίμ. Δεν βγήκε σε καλό βέβαια για τον Παναθηναϊκό, αλλά καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο αναλόγου μεγέθους όνομα, γι' αυτό συζητάμε, αν βρεθεί για τον Παναθηναϊκό. Οπόμενος θα περιμένουμε να δούμε. Όλα δείχνουν πως θα δοθεί άλλη μια ευκαιρία στον Αλόνσο. Ξαναλέω, κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να είναι ακόμη έτοιμος να έχει τον αντικαταστάτη του και αυτόν που θα πείσει πως μπορεί με αυτόν να πορευτεί ο Παναθηναϊκός στο υπόλοιπο της σεζόν. Εάν όντως γίνει αυτό, έχει ακόμη μια ζωή ο Αλόνσο, εντός εισαγωγικών, να δείξει κάτι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να αναμορφώσει, να μεταμορφώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την ομάδα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το μάξιμο από τα επόμενα του μεγάλα παιχνίδια και να ξαναμπεί σε τροχιά πρωταθλητισμού άμεσα. Και τι μπορεί να το κάνει, εντάξει, δεν έχουν συνέλθει τα περιθώρια, ακόμη είναι πολύ νωρίς σεζόν. Αλλά δεν ξέρω εάν μπορεί να το κάνει αυτό με τον Αλόνσο προπονητή, όταν έχει προβληματίσει τόσο πολύ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν με τις εμφανίσεις του. Και από την άλλη τώρα πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό. Η εφορία, αυτός ο μεγάλος ενθουσιασμός που υπήρχε μετά το βράδυ της Πέμπτης και την μεγάλη επικράτηση επί της Μπράγκα στο Καραϊσκάκης, εκείνο το 3-0, στην καλύτερη φετινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, κάπως η αλήθεια είναι μετριάστηκε με την εμφάνιση στο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε ακριβώς κακή εμφάνιση στο ντέρμπι, αλλά δεν έκανε και μια εμφάνιση
κυριαρχική, μια εμφάνιση πιστική, μια εμφάνιση που να πει ο κόσμος του ότι όντως ήταν αρκετή για να πιστούν όλοι πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Είδαμε και πάλι κάποια από τα προβλήματα των πρώτων αγώνων της χρονιάς, προβλήματα στη δημιουργία, στη φαντασία, στο να παράξει ο Ολυμπιακός σοβαρές φάσεις μπροστά από την εστία της αντίπαλης ομάδας. Είχε τις καλές τους στιγμές βέβαια ο Ολυμπιακός, ακόμα και να πάρει ολόκληρο το ντέρμπι, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά σαν συνολική λειτουργία νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν τα πήγαν και τόσο καλά στο παιχνίδι αυτό. Βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε μέσα σε όλα και την κόπωση, αυτό ισχύει και για τον Παναθηναϊκό βέβαια, την κόπωση από τα παιχνίδια της Ευρώπης την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός με την Μπράγκα, ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς. Άλλωστε και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού ήταν σχεδόν η ίδια, μόνο ο Ολιβέιρα αντί του Τσικίνιο ήταν η αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους, η ίδια σε σχέση με το μάτς με την Μπράγκα εννοώ. Αλλά γεγονός για τον Ολυμπιακό είναι ότι υπάρχει προβληματισμός και ο προβληματισμός έγκυται περισσότερο στο ότι οι νέοι παίχτες, οι νέες μεταγραφές δεν δείχνουν να έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής στην ομάδα και δεν δείχνουν ικανοί οι παίχτες αυτοί οι καινούργοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον να αλλάξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού προς το καλύτερο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχουμε φτάσει στον Οκτώβρη, παίζει με το Ροντινέι δεξί εξτρέμ. Ο Ροντινέι είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης, μπορεί να υποστηρίξει τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Το έχουμε δει άλλωστε. Άλλωστε και σαν μπακ είναι πολύ επιθετικογενής. Αλλά δεν ήταν αυτό αρχικά το πλάνο του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Και ακόμη κάποια αναρωτιούνται ποιο ήταν το πλάνο του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Ο Μαρτίνς είναι όντως φορμαρισμένος, που παίζει στα αριστερά και μάλιστα και στα αριστερά της επίθεσης δείχνει να είναι πιο επιδραστικός. Αλλά από εκεί και πέρα, κανένας καινούριος παίχτης, τον Κάρμο δεν το βάζω στους καινούριους γιατί τον γνωρίζουμε από πέρσι, δεν έχει δείξει να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, τώρα τοποθετήθηκε ο Ολιβέιρα πίσω από τον φόρο σε αυτό το ντέρμπι, έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο, δεν έδειξε κάτι, μάλιστα το αντίθετο, προβλημάτισε με την εμφάνισή του. Δεν είναι και στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Βίλιαν ήταν εκτός αποστολής, έτσι κι αλλιώς. Και αυτός δεν είναι στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Βίλιαν, που ουσιαστικά βάσει ονόματος και βάσει προσφοράς πορείας του όλα αυτά τα χρόνια στα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα πρέπει να λογίζεται ως βασικός, ως τέτοιος ήρθε στον Ολυμπιακό. Ο Βέλντε, τα είπαμε και πριν, ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Από εκεί και πέρα προβληματίζει. Χθες μπήκε όσο έπαιξε και το ίδιο έκανε. Ο Γκαρθία το ίδιο, εντάξει, ένας παίχτης με πολύ μεγάλη εμπειρία στην Bilbao και στην La Liga, δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ένας τέτοιος παίχτης ξαφνικά με το που ήρθε στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει δείξει το κάτι παραπάνω με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Γιάρεμτσουκ έχει εξαφανιστεί στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα πλέον από ό,τι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, λογίζεται ως τρίτος επιθετικός στην ιεραρχία μετά τον LKB. Και τον Κοστούλα. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να είναι βασικοί πιτσιρικάδες παίκτες του Ολυμπιακού που ήταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ αυτό. Δηλαδή γι' αυτό πήρε 5 πιτσιρικάδες στην αποστολή, τον Κουσίδη, τον Μπακούλα, τον Μουζακίτη, τον Κοστούλα και τον Παπακανέλο. Γι' αυτό βάζει σιγά σιγά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα αυτούς πιτσιρικάδες. Ο Μουζακίτης είναι στα τελευταία παιχνίδια βασικός και δικαίος, γιατί αυτή τη στιγμή από τους πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι αξίζει να παίξει στη θέση του Μουζακίτη, αλλά φυσικά θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέοι, φυσικά θα πρέπει να πάρουν ευκαιρίες, αλλά αυτό δείχνει και ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν νομίζω να ήταν το πλάνο του Ολυμπιακού να παίξει με βασικούς στον ντέρμπι τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα, για παράδειγμα. Το ότι γίνεται αυτό και το Ροντινέι δεξί εξτρέμ, το ότι γίνεται αυτό. Εντάξει, παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί. Ο Μασούρας ήταν καιρό έξω. Ανετοιμότητα του Ολιβέιρα και του Βίλιαν. Αλλά το ότι γίνεται αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν βγαίνει μέσα στη στον Ολυμπιακό, κάτι δεν πήγε καλά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Και το φοβερό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε και πάρα πολύ χρόνο όλο το καλοκαίρι να καταστρώσει τα πλάνα του. Δεν είχε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είχε προκληματικά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κατευθείαν ξεκίνησε στο Europa League. Ίσως αυτό να έπαιξε το ρόλο του αρνητικά, ίσως να
να εφησυχαστήκαν περισσότερο οι άνθρωποι της διοίκησης. Δεν ξέρω. Και φυσικά υπάρχει ο Γιαζίτσι, που λογικά θα μπει μετά τη διακοπή. Να δούμε και αυτός τι μπορεί να προσφέρει μεσοεπιθετικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ελπίζω στον Ολυμπιακό πως μετά τη διακοπή θα βελτιωθεί η εικόνα προς το καλύτερο. Το ίδιο ελπίζω και στον Παναθηναϊκό, και για τον Παναθηναϊκό ισχύει αυτό. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους καινούργιους παίχτες. Για παράδειγμα, ο Πελίστρη δεν έχει δείξει ακόμη τα αναμενόμενα. Και ο Τετέ φυσικά έκανε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, αλλά και αυτός χρειάζεται να είναι πιο σταθερός στην απόδοσή του. Το ίδιο και ο Μαξίμοβιτς, που ακόμη δεν λογίζεται ως βασικός. Μπήκε και αυτός ως αλλαγή ο Χαφ με την τόσο μεγάλη εμπειρία, ως Σέρβος. Πάντως, αυτό το αποτέλεσμα ήταν ένα 0-0 που δεν ευχαρίστησε φυσικά κανέναν. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που φανέρωσε και κάποια καλά στοιχεία, αλλά κυρίως τις αδυναμίες που έχουν ακόμα οι δύο ομάδες, που ίσως τις βοηθήσει να τις δουλέψουν περισσότερο μέσα στη διακοπή για να παρουσιάσουν ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο στα επόμενα παιχνίδια μετά από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε, ξαναλέω, τη δύσκολη επικράτηση του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά. Ο ΠΑΟΚ που πάτησε κορυφή με αυτό το διπλό. Χρειάστηκε να χάσει ο Λιβαδιακός πέναλτι και να σκοράρει ο Καμαρά στο 86 και μετά να κλειδώσει τη νίκη ο ΣΒΑΜ στο 92 με πέναλτι. Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι ήταν η δηλώση του Λουτσέσκου, του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά, ο οποίος ουσιαστικά είπε πως αν δεν εκτιμούν κάποιοι τη δουλειά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω στη Θεσσαλονίκη να μαζέψω τα πράγματα και να πάω στο Βουκουρέστι. Δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα να φύγει από τον πάγκο της ομάδας. Στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτό αποδίδεται στον εκνευρισμό του Λουτσέσκου για το πρόστιμο που επέβαλε η διοίκηση στους παίχτες του ΠΑΟΚ για τις τρεις συνεχόμενες ήττες, δηλαδή από την Γαλατά Σαράι, από τον Άρη στον ντέρμπι Θεσσαλονίκης και από τη Στεάου Βουκουρεστίου. Οι δύο τελευταίες φυσικά που ήταν και εντός έδρας ήταν και αυτές που πόνεσαν και προβλημάτισαν περισσότερο. Ο Λουτσέσκου ξέρει ότι είναι μια ισχυρή προσωπικότητα στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ, ένας προπονητής ο οποίος έχει χαρίσει δύο πρωταθλήματα στην ομάδα, το ένα ήττο και μάλιστα τη μια χρονιά με ντάμπλ. Νιώθει άνετα στο να κάνει τέτοιες δηλώσεις και νιώθει σε μια θέση ισχύως, και φυσικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα αποχώρησης του Λουτσέσκου. Απλά ήταν, νομίζω, και ένα μήνυμα δικό του στη διοίκηση, το να μην αμφισβητείται η δουλειά του, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά, αν κοιτάξει κανείς τη βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πρώτος. Βέβαια, η βαθμολογία έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, γιατί οι ίδιες οι ομάδες έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Βλέπουμε τον Άρη, για παράδειγμα, στις πρώτες θέσεις. Άλλη μια νίκη με δύο γκολ του Μωρόν, που συνεχίζει να αποδεικνύεται λίρα 100 στο σκοράρισμα για τον Άρη. Η ΑΕΚ την πάτησε στο Αγρίνιο. Έχασε 1-0 από τον Παντελικό με γκολ του Λουίς. Ήταν κάτι που δεν μπορώ να πω ότι δεν το περιμέναμε. Δεν περιμένανε σίγουρα όλοι να χάσει η ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Εγώ περίμενα ότι θα δυσκολευτεί, γιατί ο Πανατολικός είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες φέτος. Έχει ξεκινήσει καλά. Είναι πέμπτος αυτή τη στιγμή με την νίκη που πήρε κόντρα στην ΑΕΚ με 11 βαθμούς. Είναι αρκετά ψηλά στην βαθμολογία. Και η ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει και αυτή σε σκαμπανεβάσματα στη δική της απόδοση και στο να αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα όταν παίζει εκτός έδρας, όταν παίζει δηλαδή μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτι τέτοιο το είδαμε και στο παιχνίδι του Αγρινίου. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, έφαγε τον γκολ, έχασε όλο το παιχνίδι, διαμαρτύρεται για δύο πέναλτι τα οποία δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη βάση, νομίζω, αυτές οι διαμαρτυρίες. Και είναι στο μείον 2 αυτή τη στιγμή από την κορυφή, όπως είναι και ο Άρης, όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Και όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στις Σέρες, Πανσεραϊκός Όφη 2-3, μεγάλη νίκη για τον Όφη με γκολ του Φούντα στο τέλος. Ατρόμητος Βόλος 1-2, σπουδαίο διπλό για τον Βόλο στο Περιστέρι. Καλυθέας Αστέρας Τρίπολης 1-3, η πρώτη νίκη του Κλοντ Μακελελέ στον πάγκο των Αρκάδων και η τελευταία και η μοναδική, γιατί σήμερα έγινε γνωστό πως αποχωρεί ο Μακελελέ από τον πάγκο. Ούτε ένα μήνα δεν διήρκησε η παραμονή του στην Τρίπολη. Με γκολ του Μπαρτόλο, του Καλτσάκη, του Μακέντα νίκησε ο Αστέρας. Αλλά
σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Αστέρα, υπήρχε διαφορά στη φιλοσοφία της ομάδας και έτσι γι' αυτό το λόγο αποτελεί παρελθόν ο Μακελελέ, ψάχνει να αντικαταστάται του Αστέρας ούτε ένα μήνα μετά την έλευση του Γάλλου. Και μάλιστα, μιας και λέγαμε για τον Μακελελέ, διαβάζω τώρα πως έκανε και δηλώσεις λίγο μετά την αποχώρηση από τον πάγκο του Αστέρα στο London World και είπε πως μου υποσχέθηκαν τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Ήταν δική μου απόφαση ποιος θα έπαιζε και ποιος όχι. Οι μεταγραφές δεν γινόντουσαν με δική μου ευθύνη. Αν θέλεις να με απολύσεις επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, δεν πειράζει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μου λέει ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να παίζει, είπε μεταξύ άλλων. Στο τελευταίο παιχνίδι επέμεναν ότι ένας βασικός παίχτης πρέπει να καθίσει στον πάγκο. Ο παίχτης είχε ένα μικρό συμβόλαιο, αλλά είναι ο καλύτερος παίχτης στην ομάδα. Τον έβαλα για μόλις 20 λεπτά, μοίρασε 2 assist και κερδίσαμε το παιχνίδι. Αλλά δεν ήθελαν να παίξει επειδή δεν είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο. Σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να ελέγξουν αν θα παίξει, εγώ τον έβαλα λόγω της ποιότητάς του. Είχαν συνηθίσει να παίζουν μακρινές μπαλιές και δεύτερες μπάλες, αλλά τους έδωσαν να καταλάβουν ότι είτε κερδίζεις είτε χάνεις είτε έρχεσαι ισόπαλος, πρέπει να μάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Είμαι ένας προπονητής που κοιτάζει μπροστά, όταν αναλαμβάνω ευθύνη για τους παίκτες ξέρω τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ. Λατρεύω τη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ όταν οι άνθρωποι παρεμβαίνουν και μου λένε τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κάνω. Οπότε φεύγει αφήνοντας αιχμές στη διοίκηση του Αστέρα ο Μακελελέ. Και κάπως έτσι ψάχνει τον αντικαταστάτη του η ομάδα της Τρίπολης. Λοιπόν, αυτά από την Super League. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε εθνικές ομάδες. Δεν έχουμε δράση στο πρωτάθλημα. Θα πάμε λίγο στην Premier League. Εκεί όπου πάλι είχαμε πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Η 7η αγωνιστική της Premier League. Να δούμε λίγο τι ξεχωρίσαμε. Ξεχωρίσαμε άλλη μια νίκη της Liverpool αυτή τη φορά στην έδρα της Crystal Palace με γκολ του Ζώτα, η ομάδα του Σλότ που εντυπωσιάζει και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Είχαμε νίκη της Arsenal πολύ δύσκολη με ανατροπή κόντρα στη Southampton στο Emirates από 0-1, 3-1 με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος έβγαλε τις assist για τα δύο πρώτα γκολ της Arsenal, για τον Havertz και για τον Martinelli, και σκόραρε. Και το τρίτο, δύο γκολ, μια assist, τι άλλο να κάνει ο Σάκα. Φοβερός, συνεχίζει σε εξαιρετικούς ρυθμούς την φετινή σεζόν. Είχαμε επίσης νίκη και για την City με 3-2 κόντρα στην Φούλα, με δύο γκολ του Kovacic, ο οποίος μάλλον καλύτερα να παίξει και έναν αντιρόδρυ ρόλο. Τα έχουμε ξαναπεί ότι περιμένουμε να δυσκολευτεί περισσότερο μέσα στη χρονιά η City τώρα με την απουσία του Ρόντρι, ο οποίος χάνει τη σεζόν λόγω ρήξης χιαστού. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος είδε το παιχνίδι δημιούργησε και άλλες καλές ευκαιρίες η Φούλαμ πέρα από τα δύο γκολ. Αν η City έπαιζε με μια ομάδα που είχε ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα από τη Φούλαμ, μπορεί το σκορ να ήταν πολύ διαφορετικό. Επομένως, γι' αυτό η City κρατάει τους 3 βαθμούς, αλλά σίγουρα ο Γκουαρντιόλα θα συνεχίσει να προβληματίζεται για το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα σε αυτή την χωρίς Ρόντρι περίοδο, που θα είναι και πολύ μεγάλη. Είχαμε το 1-1 Chelsea με τη Forest, δεν κατάφερε η Chelsea να κερδίσει την ομάδα
του Νότιχαμ. Είχαμε φοβερή ανατροπή της Brighton κόντρα στην Tottenham από 0-2-3-2. Μια Tottenham τρομερή με φοβερό ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, αλλά να έχει πάθει ένα blackout στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και να επιτρέπει 3 γκολ στην Brighton που πήρε τελικά το παιχνίδι. Και είχαμε και τη λευκή ισοπαλία της United στην έδρα της Villa, σε ένα παιχνίδι που πολλοί το παρουσίαζαν ίσως και το τελευταίο του Ten Hag στον πάγκο της United, ειδικά αν έχανε η ομάδα. Η United πάντως έδειξε καλό πρόσωπο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε καθώς είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με την σύνδεση. Νομίζω αποκαταστάθηκε και συνεχίζουμε. Λέγαμε για την United, η οποία είχε ένα καλό πρόσωπο ή για να ακριβολογούμε καλύτερο από τα προηγούμενα παιχνίδια στο match με τη Villa, που ήταν και ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ούτε αυτό το παιχνίδι κατάφερε να κερδίσει. Συνεχίζει να είναι υποποίηση βέβαια ο Ten Hag. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το μέλλον του στην United, μόνο το γεγονός, όπως αναφέρει τα ρεπορτάζ, πως οι άνθρωποι της United, η νέα διοίκηση της United, εξετάζει κάποια ονόματα ως πιθανούς αντικαταστάτες του. Θα δούμε τι θα γίνει. Στη δηλώση του πάντως ο Ten Hag συνεχίζει και λέει ότι είναι μια μεγάλη διαδικασία, θα κριθούμε στο τέλος της σεζόν και ότι η διοίκηση τον στηρίζει. Θα δούμε κατά πόσο θα ισχύει αυτό. United, η οποία ήρθε και ισόπαλη με την Porto για το Europa League πριν από λίγες μέρες, 3-3, με γκολ του Maguire μάλιστα στο τέλος, έσωσε την παρτίδα εκεί στην Πορτογαλία. Έχει ξεκινήσει με δύο ισοπαλίες στα δύο πρώτα παιχνίδια στο Europa. Πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε ένα πολύ άσχημο τραυματισμό, αυτό του Carvajal, στο μάτς της Real με την Villarreal, στο τέλος μάλιστα του παιχνιδιού, στο τελευταίο λεπτό, μια άτυχη στιγμή για τον σπουδαίο αυτό δεξιό πιστοφύλακα. Και μάλιστα η διάγνωση ήταν τριπλή ζημιά για τον Carvajal. Πειράχτηκαν δύο χιαστοί και ένα σύνδεσμος στο γόνατο για τον αρχηγό της Real Madrid, που φυσικά χάνει όλη την σεζόν, και εκφράζονται και πολύ μεγάλες ανησυχίες για το κατά πόσο θα μπορέσει ο Carvajal όταν επιστρέψει να είναι και στο ίδιο επίπεδο μετά από τόσο βαρύ τραυματισμό στα 32 του. Η Real έτσι κι αλλιώς εξέταζε επιλογές για θέση του δεξιού μπακ, με πρώτη ας πούμε τον Alexander Arnold, βέβαια για την επόμενη σεζόν, όχι για το χειμώνα. Τώρα θα δούμε αν και κατά πόσο θα κινηθεί για ενίσχυση στη θέση αυτή στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η οποία βέβαια αργεί ακόμα και μέχρι τότε τουλάχιστον θα πρέπει να βρει λύσεις ο Αντσελότη. Η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι ο Λούκας Βάσκες σε αυτή τη θέση. Άλλος ένας χιαστός πάντως. Έχουμε καταλήξει πλέον κάθε Σαββατοκύριακο να έχουμε στα μεγάλα πρωταθλήματα και από μια-δυο περιπτώσεις χιαστού. Είπαμε προηγουμένως για τον Ρόντρι.
Τώρα ο Καρβαχάλ, ο Τερ Στέγγεν και αυτός βέβαια άτυχος και ο Ζαπάτα, ο Φορτστορίνο στη Σέρια. Πάρα πολύ τέτοιοι τραυματισμοί. Πέρυσι είχαμε πάλι στη Ρεάλ τον Κουρτουά, τον Μιλιτάο και τον Αλάμπα. Η Ρεάλ είχε τρεις χιαστούς πέρσι και έχει ήδη το χιαστό του Αλάμπα του Καρβαχάλ φέτος. Και μπορούμε να συνυπολογίσουμε και αυτόν του Χουάν Μαρτίνες, του πιτσιρικά center back που παίζει στην Καστίγια, αλλά ήταν στην προετοιμασία της Ρεάλ και τον υπολόγιζε ο Αντσελότη ως μια λύση και για την πρώτη ομάδα. Και φυσικά πάλι αναθερμαίνεται κάθε φορά όλη αυτή η συζήτηση για τα πάρα πολλά παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια που προσθέτει η UEFA και η FIFA στο καλεντάρι και ότι κάποια στιγμή οι ποδοσφαιριστές, γιατί και αυτοί οργανισμοί είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές, κάποια στιγμή το σώμα δεν αντέχει αυτό τον πολύ μεγάλο φόρτο παιχνιδιών, όσο περισσότερα χρήματα και αν φέρουν και όσο πιο διασκεδαστικό είναι για τους θεατές και τους τηλεθεατές. Η Real πάντως κέρδισε αυτό το παιχνίδι με τη Villarreal με δύο όμορφα σούτα από μακριά του Valverde και του Vinicius Junior και είναι στο μείον 3, παραμένει στο μείον 3 από την Barcelona που έκανε περίπατο στην έδρα της Alavés, νίκησε με 0-3 με τον Lewandowski να πετυχαίνει hat-trick και να είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα ήδη με 10 γκολ. Lewandowski, ο οποίος πέρσι δεν έκανε τόσο καλή χρονιά, αλλά έχει επιστρέψει και σκοράρει κατά ρυπάς ήδη από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Είχαμε άλλη μια ισοπαλία για την Ατλετικό στην έδρα της Sociedad, τι και αν άνοιξε το σκορ από το πρώτο λεπτό με τον Χούλιαν Άλβαρες, τη μεγάλη φετινή της μεταγραφή και πιο ακριβή, ισοφαρίστηκε από ένα φοβερό γκολ του Σούσιτς στο 84, ένα φοβερό μακρινό σούτ με φάλτσα από την Sociedad. Και αξίζει λίγο να μείνουμε και στο παιχνίδι της Ζιρόνα με την Athletic Bilbao, εκεί όπου ήταν ένα τελείως τρελό παιχνίδι, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γκαζανίγκα, ο τερματοφύλακας της Ζιρόνα, απέκρουσε 3 πέναλτι. Ένα που εκτέλεσε η Bilbao στο πρώτο ημίχρονο και δύο απανωτά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μετά την δεύτερη του απόκρουση χρειάστηκε να εκτελεστεί ξανά το πέναλτι γιατί είχε φύγει από τη γραμμή του τέρματος. Ο Γκαζανίγκα, βέβαια για να λέμε και όλη την αλήθεια, ήταν και πολύ κακά χτυπημένα τα πέναλτι της Bilbao, αλλά φυσικά πρέπει να δοθούν τα credit στον goalkeeper της Ζιρόνα, δεν αποκρούς 3 πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι κάθε μέρα. Και βέβαια η Ζιρόνα πήρε και το παιχνίδι με πέναλτι του Στουάνι στο 90-9 στις καθυστερήσεις, και ενώ είχε μείνει και με 10 η Bilbao, πραγματικά τρελό αυτό το παιχνίδι. Και μιας και μιλάμε για πολλές αποκρούσεις πέναλτι, να πούμε ότι 2 πέναλτι, όχι 3 όπως ο Γκαζανίγκα, αλλά 2 στο ίδιο μάτς απέκρουσε και ο Ντεχέα της Φιωρεντίνα στο Φιωρεντίνα Μίλαν 2-1 για την 7η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ο Ντεχέα, ο οποίος πέρυσι είχε μείνει όλη τη χρονιά χωρίς ομάδα, αλλά φέτος επέστρεψε στα γήπεδα και έχει επιστρέψει και σε πολύ καλή κατάσταση όπως βλέπουμε. Η Μίλαν αντίθετα δεν είναι σε καλή κατάσταση, άλλο ένα παιχνίδι που προβλημάτισε. Άνοιξε το σκορ 35 η Φιωρεντίνα με τον Αντλή, ισοφάρισε με τον Πούλισικ η Μίλαν, ο οποίος είναι φορμαρισμένος φέτος. Με τον Γκούντμουντσον έκανε το 2-1 η Φιωρεντίνα που ήταν και το τελικό σκορ. Και σίγουρα ξαναλέω, αυτό το παιχνίδι μένει στη μνήμη για τις δύο αποκρούσεις πέναλτι του Ισπανού τερματοφύλακα. Στη Σέρια είχαμε και το 3-2 της Ίντερ κόντρα στην Τωρίνο. Εκεί είχαμε το άσχημο τραυματισμό και τη ρηξιά του και του Ζαπάτα. Χατρίκ από τον Μάρκους Τουράμ που εξελίσσεται σε έναν πολύ σπουδαίο center for στη δεύτερη χρονιά του στην Ίντερ. 5-1 η Αταλάντα σκόρπισε την Τζένοα με χατρίκ του προεπαίχτη της Τζένοα, του Ματέο Ρετέγκη, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρ αυτή τη στιγμή στην Serie A. Νάπολη πολύ σταθερή, νίξε 3-1 την Κόμο με τον Λουκάκου και να βγάζει και assist και να σκοράρει από την Άσπρη Βουλά. Μακτόμινέι και Νέρες τα άλλα γκολ για τους Ναπολιτάνους που απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής στο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, στο 1-1 έμεινε και η Ρώμα με την Μόντσα. Η Ρώμα η οποία γενικά δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα στη σεζόν. Έχασε και από την Έλφσμπουργκ για το Europa μεσοβδομάδα.
και άλλαξε προπονητή. Έφυγε ο Ντερόση που είναι σύμβολο για την ομάδα και ήρθε ο Γιούριτς, ο πρώην τεχνικός του Τωρίνο. Και μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τη διοίκηση της Ρώμα να σκέφτεται την απομάκρυνση και του Γιούριτς. Και αποτέλεσμα γι' αυτό την ισοπαλία με τη Μόντσα δεν βοηθάνε και ιδιαίτερα. Και στο 1-1 έμεινε και η Γιουβέντους με την Κάλιαρη, η Γιουβέντους η οποία δεν είχε φάει γκολ σε όλο το πρωτάθλημα. Το φάγε τώρα από πέναλτι του Μάριν. Πέναλτι το έκανε ο Ντάγκλας Λουίς, που είναι και το δεύτερο πέναλτι που κάνει, γιατί είχε κάνει πέναλτι, αν θυμάμαι καλά, και στο ματς με τη Λειψία στη Γερμανία για το Champions League, εκεί που η Γιουβέντους πήρε επική νίκη με 2-3, αν και παίζε με παίχτη λιγότερο. Είχε δύο φοβερά γκολ ο Βλάχοβιτς και ένα φοβερό γκολ ο Κονσέισα. Ο Βλάχοβιτς που σκόραρε και τώρα από την άσπρη βούλα. Αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό για τη Γιουβέντους για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Και ο Κονσέισα αποβλήθηκε κιόλας σε αυτό το παιχνίδι. Η Νάπολη είναι πρώτη με 16 βαθμούς, η Ίντερ έχει 14. 13 έχουν Γιουβέντους και Λάτσιο σε ένα πρωτάθλημα που έχουν αγκελάρει όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πούμε πως έχει ξεφύγει, όπως και κάνει η Ίντερ, ας πούμε, από πολύ νωρίς πέρσι. Αναμένεται ενδιαφέρον και η συνέχεια του αναμένεται ενδιαφέρουσα. Και να πάμε και στη Γερμανία, εκεί όπου είχαμε φοβερό ματς σε Φραγκφούρτη, το Άιντραχτ Μπάγερν 3-3, με το άστρο του Μαρμούς, του Αιγύπτου επιθετικού, να λάμπει πραγματικά φέτος για την ομάδα της Φραγκφούρτης. Είχε 2 γκολ στο ματς με την Μπάγερν και μάλιστα το δεύτερο στο 94, όπου έσωσε το βαθμό για την Φραγκφούρτη και στρογγυλοκάθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην Bundesliga ο Μαρμούς. Έχει 8 γκολ και 5 έχουν συνέχεια Κέιν, Μπούρκαρτ, Μάιντς και Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρδης. Τρομερή εκείνη σεζόν από τον Αιγύπτιο που έχει ενδαλμά του τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Αναμενόμενο βέβαια θα πούνε κάποιοι. Η Μπάγερν που σκόραρε με τους δύο center back γιατί βρήκε δίχτυα και ο Κιμ και ο Παμεκανό. Σκόραρε για ακόμη μια φορά ο Λίσε που έχει αποδεχθεί λίρα 100 για την Μπάγερν. Φοβερή μεταγραφή. Αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό. Πιάστηκε στα δίχτυα του Μαρμούς η Άιντραχτ. Το άλλο γκολ το βάλε ο Κιτικέ για τους Αετούς. Και η Άιντραχτ έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Είναι υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Είναι αυτή τη στιγμή τρίτη η Άιντραχτ με 13 βαθμούς. Η Μπάγερν έμεινε στην κορυφή με αυτήν την ισοπαλία. Έχει 14, αλλά την έπιασε η Λειψία. Στην κορυφή, σε μια αγωνιστική όπου η Στουτγκάρντ ήρθε 1-1 με τη Χόφενχάιμ, η Ντόρτμουντ έχασε από την Ουνιόν Βερολίνου με 2-1 και η Λεβερκούζεν ήρθε 2-2 με τη Χολστάιν Κίελ. Αποτελέσματα σίγουρα μη αναμενόμενα. Η Λειψία νίκησε 0-1. Τη Χάιντενχάιμ με γκολ του Οπεντά και έπιασε κορυφή. Και στη Γαλλία είχαμε ένα ακόμη στραβοπάτημα για τη Μαρσέιγ, που είπαμε ότι φέτος έχει ψηλές φιλοδοξίες, αλλά αποτελέσματα σαν αυτά με την Ανζέ μέσα στη Μασσαλία το 1-1 δεν θα τη βοηθήσουν και ιδιαίτερα σε αυτό το στόχο. Στραβοπάτησε πάντως και η Παρί. Έφερε 1-1 με την Νις και έχασε την κορυφή. Γιατί εκεί κάθεται η Μονακό που νίκησε 1-2 τη Ρεν και η Μονεγάσκη είναι αυτή τη στιγμή πρώτη. Και το έχουμε ξαναπεί ότι η απουσία του Εμπαπέ έχει ανοίξει την όρεξη και σε άλλες γαλλικές ομάδες. Αν όχι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, τουλάχιστον να κοντράρουν όσο γίνεται περισσότερο την Παρί που παραμένει, μη γελιόμαστε, το μεγάλο φαβορί. Και βλέπουμε τώρα πως η Μονακό είναι πρώτη με 19 βαθμούς και η Μαρσέιγ είναι τρίτη. Είναι στο μείον 3 από την Παρί και στο μείον 5 από την κορυφή. Εάν δεν είχε και κάποια άσχημα αποτελέσματα με κόντρες ομάδες όπου ήταν το φαβορί η Μαρσέιγ και αν είχε περισσότερη σταθερότητα, τότε θα ήταν ακόμη πιο ψηλά. Λοιπόν, να πούμε ότι πλέον επιστρέφουν σε δράση εθνικές ομάδες. Τα βλέμματα τα δικά μας φυσικά είναι στραμμένα στη μεγάλη μάχη του Wembley, το Αγγλία-Ελλάδα, πέμπτη βράδυ. Τεράστιο παιχνίδι για την εθνική, τεράστια ευκαιρία για τους διεθνείς μας να παίξουν σε ένα τέτοιο ιστορικό γήπεδο κόντρα σε μερικούς από τους κορυφαίους παίχτες στον κόσμο. Είναι και πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία παιχνίδι αυτό κόντρα στους Άγγλους, γιατί είναι η τρίτη αγωνιστική του Nations League και στον όμιλο, τον δεύτερο όμιλο του δεύτερου γκρουπ, η Ελλάδα και η Αγγλία είναι ισόβαθμες, έχουν από 6 βαθμούς, γιατί η εθνική μας στα μάτια Σεπτεμβρίου τα πήγε πολύ καλά. Ξεκίνησε με νίκη και κόντρα στη Φινλανδία στο Καραϊσκάκι και κόντρα στην Ιρλανδία
το Δουβλίνο, με δύο νίκες ξεκίνησε και η Αγγλία. Και σε αυτό το μάτσο ουσιαστικά παίζεται η πρώτη θέση στο κλείσιμο, ας πούμε, του πρώτου γύρου του ομίλου, γιατί μετά θα έχουμε άλλα τρία μάτς και το δεύτερο είναι λίγες μέρες μετά για την εθνική μας στο Καραϊσκάκι με την Ιρλανδία. Δυστυχώς δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας το Φώτιο Ανίδη, τα είπαμε και προηγουμένως, λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο Ντέρμπι Ιωνίων. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την εθνική και είναι και κρίμα για τον ίδιο τον Ιωαννίδη, γιατί είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, έχει πετύχει ωραία γκολ ήδη από το ξεκίνημα της σεζόν, όπως με την εθνική κόντρα στην Ιρλανδία και με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, κόντρα στη Λαντς. Και θα ήταν και πολύ ωραίο και για τον ίδιο και για την καριέρα του. Θα διαφημιζόταν πολύ περισσότερο με μια ενδεχομένως καλή εμφάνιση στο Wembley κόντρα στην Αγγλία, η οποία βέβαια μπορεί και αυτή να μην έχει το βασικό του σπορ, το Harry Kane. Ίσως σήμερα ή το αργότερο αύριο να μάθουμε νεότερα, αποχώρησε και αυτός με ενοχλήσεις από το παιχνίδι της Bayern κόντρα στην Eintracht εχθές. Βέβαια, η Αγγλία καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος από τη δικιά μας εθνική. Αλλά σίγουρα θα είναι σημαντική απώλεια να παίξει χωρίς τον πρώτο σκόρερ της ιστορίας της σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και είναι και παιχνίδι που φέρνει στη μνήμη εκείνο το φοβερό μάτς Αγγλία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ το 2002. Ήταν Οκτώβριο του 2001 όταν είχε γίνει αυτό το παιχνίδι στο Old Trafford τότε. Με την Αγγλία να θέλει να μην χάσει για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ, την εθνική μας να προηγείται με 1-2 και την Αγγλία να σοφαρίζει στο φινάλε, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, με φάουλ του David Beckham. Ένα από τα πιο διάσημα γκολ του Beckham με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Beckham στο Netflix έπαιξε αυτό το γκολ και πώς αλλιώς. Ήταν κρίμα για την Ελλάδα, γιατί είχε κάνει φοβερή προσπάθεια τότε και μάλιστα δεν υπήρχε και φάουλ εκεί όπου προήλθε η στημένη φάση για τον Beckham. Άφησε άγαλμα τον Νικοπολίδη με μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Νικοπολίδη σε συνέντευξή του πρόσφατα δήλωσε ότι ήταν πολύ κουρασμένο. Συνέντευξη στο κανάλι Μπεταράδες στο YouTube. Δήλωσε ότι ήταν πολύ κουρασμένο και δεν μπόρεσε να κινηθεί προς την μπάλα, γιατί είχε ήδη βγάλει αρκετά φάουλ του Μπέκαμ και αρκετές τελικές προσπάθειες των Άγγλων. Και ήταν και ένα γκολ που αποκατέστησε, έτσι, να το πούμε, τη σχέση του Μπέκαμ με τους φίλους της Εθνικής Αγγλίας, γιατί είχαν περάσει 3 χρόνια και κάτι από εκείνη την ανόητη αποβολή του το 1998 στο Παγκόσμιο της Γαλλίας, σε εκείνη την κλωτσιά που είχε δώσει τον Σιμεώνε, ο οποίος και αυτός τον είχε προκαλέσει με τη σειρά του. Είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, ήταν παιχνίδι για τη φάση των 16, είχε αφήσει την Αγγλία για πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού με παίχτη λιγότερο. Η Αγγλία τότε κόντρα στην Αργεντινή δεν τα κατάφερε, 2-2 το παιχνίδι κανονική διάρκεια και συνέχεια αποκλείστηκε. Και αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη στα πέναλτι. Και ο Μπέκαμ είχε γίνει κόκκινο πανί για τους Άγγλους, ήταν μόλις 23 ετών τότε και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Κυκλοφορούσε με συνοδεία στα παιχνίδια της Premier League εκείνη τη σεζόν και έγανε ομοιώματά του ή κρεμούσαν ομοιώματά του στους δρόμους της Αγγλίας. Είχε στοχοποιηθεί από τον τύπο, από παντού, από όλους τους οπαδούς και πέρασε πάρα πολύ καιρός για να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το φίλαθλο κοινό της Αγγλίας, με το ευρύ κοινό του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το έκανε, ουσιαστικά τη σχέση αυτή την αποκατέστησε με εκείνο το γκολ, εκείνο το καθοριστικό γκολ, το φάουλ κόντρα στην εθνική μας, που έστειλε την Αγγλία στο Μουντιάλ της Αποανατολής. Η εθνική δεν είχε ελπίδες πρόκρισης, απλά θα ήταν μια τεράστια νίκη γοήτρου, σίγουρα, να φύγει με διπλό από το Old Trafford. Και ήταν και το πρώτο δείγμα ίσως ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο στην εθνική μας με τον Ότερ Χάγκελ προπονητή. Η εθνική βέβαια δεν πήγε στο Μουντιάλ, η Αγγλία πήγε και μάλιστα ο Μπέκαμ πήρε την ρεβάν στη δική του την προσωπική και από την Αργεντινή συνέχεια, γιατί η Αγγλία είχε βρει την Αργεντινή στον όμιλο, στο διφάς των ομίλων του Μουντιάλ και είχε νικήσει 1-0 με πέναλτι του Μπέκαμ, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλό. Φαινόταν ότι ο Μπέκαμ είχε ακόμη 4 χρόνια μετά όλη αυτή την ιστορία με τον Σιμεώνε και την αποβολή του στο κεφάλι του. Αλλά κατάφερε να σκοράρει και έτσι η Αγγλία πήρε την νίκη. Και μάλιστα η Αργεντινή τότε, για όποιον θυμάται, είχε αποκλειστεί
στη φάση των ομίλων. Πολύ μεγάλη αποτυχία. Την είχαν μέσα στα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ τότε. Και η Αγγλία είχε φτάσει μέχρι τους 8 που είχε αποκλειστεί από την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία. Αυτές οι μικρές ιστοριούλες έχουν ενδιαφέρον και ξανάρχεται στη μνήμη αυτό το παιχνίδι Αγγλία-Ελλάδα τώρα που θα ξαναπαίξει η Αγγλία με την Ελλάδα για το Nations League αυτή τη φορά. Και ξαναλέω, έχουμε και ένα ακόμη παιχνίδι με την Ιρλανδία στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τα match αυτά της εθνικής. Λοιπόν, και φυσικά ξεκίνησε και το μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα και ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Λαύριο σήμερα. Παναθηναϊκός νίκησε για το πρωτάθλημα την Καρδίτσα, εκτός έδρας. Νίκησε και ο Πανιώνιος στην μεγάλη του επιστροφή στην Basketball League, στην πρώτη κατηγορία, με 67-65 τον Κολοσσό, πραγματοποιώντας σπουδαία ανατροπή. Γύρισε από το μείον 15 στο πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, που ο Πανιώνιος, ο οποίος δίνει τα παιχνίδια του στο κλειστό Μάκης Γιούγκας της Λιπάδας, και ήταν και κλεισμένο το θυρόν αυτό το πρώτο παιχνίδι. Λόγω τιμωρίας δεν είχε τον κόσμο του ο Πανιώνιος. Πανιώνιος που νίκησε και στο ποδόσφαιρο με 2-0 τον Παναργιακό και πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει 7 βαθμούς. Έχει ξεκινήσει καλά η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη το πρωτάθλημα της Super League 2. Αλλά να μείνουμε στο μπάσκετ, και είχαμε και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, στον τόπο που πανηγύρισε πριν από λίγους μήνες, το 7ο αστέρι, στο Βερολίνο, νίκησε την Άλμπα. Και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρέωσης του στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Γεγονός είναι πως και οι δύο πάντως δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο ακόμη και το έχουν παραδεχθεί και οι προπονητές τους. Δηλαδή και ο Αταμάν, παρά το πολύ καλό ξεκίνημα, το ξεκίνημα με το δεξί στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην Άλμπα, που έτσι κι αλλιώς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το πάρει ο Παναθηναϊκός, ήταν μεγάλο φαβορί κόντρα στους Γερμανούς. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι ακόμη ο Παναθηναϊκός στο επιθυμητό επίπεδο και ο Μπαρτζόκας το έχει πει ότι ακόμη ψάχνει να δει πώς θα βρει την κατάλληλη φόρμουλα σε αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικό σχέση με πέρσι και το κάνει διαφορετικό έτσι κι αλλιώς η παρουσία παιχτών όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ. Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά την Ευρωλίγκα πως παιχνίδια έχουμε και αυτή την εβδομάδα. Η Ευρωλίγκα που συνεχίζει με την δεύτερη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρης την Παρασκευή το βράδυ στο ΣΕΦ, σε μια ευκαιρία να πάρει την πρώτη του νίκη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Bayern σε πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ και με τον Glass Floor στη θέση του παλιού παρκέ και με τα νέα καθίσματα, και γενικότερα είναι μια νέα εμπειρία το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έτσι όπως θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Ακόμη βέβαια το γήπεδο αυτό δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ολυμπιακό όπως ανήκει το ΟΑΚΑ πλέον στον Παναθηναϊκό, και ο Ολυμπιακός βέβαια έχει προσθέσει τις δικές του πινελιές έτσι ώστε να δείχνει διαφορετική προς το καλύτερο η έδρα του εν ώψη της φετινής χρονιάς. Δύο εντός έδρας παιχνίδια λοιπόν για τις ομάδες μας στην EuroLeague, με την ευχή να πάρουν δύο νίκες. Επομένως, EuroLeague αυτήν την εβδομάδα, τα βλέμματα και στην εθνική στο ποδόσφαιρο. Και εδώ θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, 14 πια Οκτωβρίου, για να συζητήσουμε κυρίως για τα μάτς των εθνικών ομάδων, για μπάσκετ, αλλά και ό,τι άλλο απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο του NSTV. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ Δευτέρας, τα ξαναλέμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια.
Σεβασμιότατε. Κύριε Δήμαρχε Νέα Σμύρνη Γιώργο Κουτελάκη. Κύριε Παύλο Χριστίδη, βουλευτή Πασόκ Κινάλ Νότιου Τομέα. Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Νοικομηδίας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή τελετή ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας για τα έτη 2024-2028. Καλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τον Ιερό Κλήρο, τον κύριο Δήμαρχο, τις κυρίες και κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν προκειμένου να ξεκινήσει η τελετή. Τας ψυχάς ημών.
Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ των ενσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημεών. Εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και εν τη πόλη ταύτη, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου στρατού, και υπέρ του Κύριου το Θεόν ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Δημάρχου και πάντων των μελών, του Δημοτικού Συμβουλίου και υπέρ του ευωδοθήνε αυτούς, εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πάτρι και του Υιόν και του Αγίου Πνεύματι, νυν και εις τους αιώνες των αιώνων. Κυρίου δε υπόμεσον. Κύριε και Δέσποτα τη ζωή ημών, ο τόσο κράτη συνέχων την κτήση και τη η προνοία διοικείς των κόσμων, ότι εσύ αρήτω σοφία κυβερνών τα σύμπαντα και ποιήσας παν γένους ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπο της γης, ως αρχή επιδημήσας και σκηνώσες εν ημίν, αυτός πανάγαθε επάγουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη και έπιδε επί τους δούλους σου τούτους, ούσε κάλεσας ψήφο του λαού σου εις την διακονία ταύτη, ότι παρά σου δέδοτε πάσα εξουσία επί γης. Ανάδειξον αυτούς αξίους της δωρηθήσεις αυτής μεγάλης τιμής και ικάνωσον αυτούς εν δυνάμει και συνέστη πολιτεύεστε εις θεραπείαν των αναγκών του φιλοχρήστου λαού σου. Τήρησον αυτούς απειράστους κακών και ανεπιλήπτους εν τη Χριστή διοικήσει των κοινών και κατάστησον αυτούς τιμίους εργάτας του αγαθού, επιτελούντας ευόρχως τα εαυτόν καθήκοντα εις προαγωγήν έργων πολιτισμού και προόδου και επαγαθό του λαού σου και της πόλεως ημών. Ο γάρ λαός σου και η Εκκλησία σου οικετεύους είσαι των μόνων παντοδύναμων Κύριων εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και άι και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναθράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών, Βουκώλου Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου, Επισκόπων Σμύρνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Θεοφόρου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμαστε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου,
Σε όλους σας λέγω, από τα βάθη της καρδιάς μας, ευχόμαστε να έχετε υγεία, δύναμη, πλούσιο τον φωτισμό του Θεού, έτσι ώστε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας, τα οποία βέβαια από 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνετε, αλλά από σήμερα ορκιζόμενοι πλέον επισήμως έχετε αναλάβει, έτσι ώστε η διακονία σας, περί διακονίας του λαού αναφερθήκαμε νωρίτερα, να είναι εύορκη και να είναι καρποφόρος. Για το καλό της πόλεως μας, της Νέας Μήνης μας, που όλοι αγαπούμε, και ακόμα για το καλό των συνδημοτών μας. Μια εργασία που πρέπει να γίνει με αγάπη, με ομόνοια και με δημιουργική πνοή ανάμεσα σε εσάς, αλλά και σε όλους τους άλλους παράγοντες της πόλεως μας, και συμπεριλαμβάνω, επιτρέψτε μου, και την ταπεινότητά μου και την Μητρόπολη και τον υπό κλήρο της πόλεως σε μια αγαστή συνεργασία πάντοτε για το καλό και την πρόοδο και κάτω από την ευλογία του Θεού. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Thank you.
Θα παρακαλούσα να ανέβουν στο βήμα οι συνάδελφοι που θα ορκιστούν με πολιτικό όρκο. Συνάδελφοι οι οποίοι θα δώσουν πολιτικό όρκο. Παρακαλώ, επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα. Θα υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Μετά το πέρας αυτό, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να κάνουν μια περαιτέρω δήλωση του όρκου τους, είναι στη διάθεσή τους το μικρόφωνο. Ως εκπρόσωπος της μια πόλης ανάποδα, ορκίζομαι στην τιμή και στη συνείδησή μου, αλλά και σε όλα τα άτομα που μας στήριξαν και πορευόμαστε μαζί, ότι θα αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη Νέα Σμύρνη, ανεξαρτήτως φίλου, φιλής, θρησκεύματος ή καταγωγής. Θα είμαστε ενάντια στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, την εμπορευματοποίηση και την εξώθηση του διαφορετικού από τη Νέα Σμύρνη, την καταστροφή των δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε να είμαστε μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, δίπλα στις διεκδικήσεις κατοίκων εργαζομένων νεολαίας και γυναικών και να συμμετέχουμε στους αγώνες τους. Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για την ανατροπή της αντιλαϊκής και ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης και να είμαστε αταλάντευτα απέναντι στο φασισμό, την κακοποίηση, τη βία της εξουσίας. Για να σπάσουμε τη δυστοπία σε χίλια κομμάτια, για να ζήσουμε καλύτερα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μέρος της Λαϊκής Συσπήρωσης, εύχομαι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή νέα θητεία σε όλους τους συμβούλους. Εκπροσωπώντας τον εαυτό μου και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κιουλάνη, δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο να υπηρετούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού μας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Εύχομαι στους συναδέλφους καλή θητεία. Εποφελία της πόλης αυτής εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, η πόλη έχει πολύ ανάγκη. Καλή θητεία στον νέο Δήμαρχο. Εμείς, ως Τροφή Νέας Μήμης και εγώ ως εκτιβαλίστης, για δεύτερη θητεία, δεσμευόμαστε στη βάση των αρχών, των αξιών μας, όλου αυτού του αγώνα που έχουμε δώσει για αυτήν εδώ την πόλη, ανιδιωτελώς. Εύχομαι σε όλους καλή θητεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ακολουθούν οι υπογραφές στο πρακτικό ορθομοσίας με τη σειρά εκφώνησης. Thank you.
Παναγιώτης. Αγγελίδου Φαρίδη Μαρία. Σόζος Ηλίας. Μάντζιος Θεόδωρος. Ζεκούλου Μαρίνα. Κουτεντέ Κατερίνη. Καστόρης Θεόδωρος. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος. Φερετίνος Δημήτριος. Thank you.
Χαρναράπουλος Γεώργιος. Καρούμπας Γεώργιος. Γαλανοπούλου Ελεονόρα. Κασίμη Ελένη. Οικονόμου Ουρανία. Αγάπα Γαβριλίδου Αυσταλία. Κούρας Νικόλαος. Μαργάκης Μιχαήλ. Thank you.
Ιλιάδο Ελισάβε. Τραχύλης Ανδρέας. Ζικόπουλος Γεώργιο. Λάζαρος. Νασικιάν Οδυσσέας. Ευστάθιος. Μαμά, θα έχουμε την κύριο Βενετία. Σαργιανός Νεκτάριος. Γιάννη Κλεομάτρα. Μουσική
Χατζαντουγιάν Μακάρε Βάγγελος. Κρικρής Γεώργιος. Ματίνα. Κορφιά της Ιωάννης. Ιωάννης Ιωάννης. Παυλόπουλος Θεμιστοκλής. Βαμβουρέλη Μαρία. Δημόπουλος Ιωάννης. Χαιρετισμό.